τη μέγιστη δυνατή στήριξη των συμπατριωτών μας. Παρεμβαίνουμε άμεσα και δυναμικά, διαμορφώνοντας ένα ευρύ δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα ασθενέστερα στρώματα και τη μεσαία τάξη. Το πράξαμε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το πράττουμε από την πρώτη στιγμή και στην τρέχουσα δοκιμασία για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Κρίση που έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις αρχικές πανευρωπαϊκά εκτιμήσεις, με τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης να σκαρφαλώνει πλέον, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στο 6,8% για το 2022, υπερδιπλάσιος από τις προβλέψεις πριν λίγους μήνες, επιβαρύνοντας σφοδρά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, γνωρίζουμε ότι παρά τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της κυβέρνησης, παρεμβάσεις πιο γενναίες σε μέγεθος με το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απαιτούνται πρόσθετες ενισχύσεις. Και σε αυτές τις προκλήσεις ανταποκρινόμαστε για ακόμα μια φορά θετικά, αξιοποιώντας την συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού για την οποία θα σας μιλήσει μεταξύ άλλων και ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Στο πλαίσιο αυτό, ερχόμαστε να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα και ο Πρωθυπουργός, επιδοτώντας τα καύσιμα. Συγκεκριμένα, πρώτον, επεκτείνουμε την κάρτα καυσίμων, το Fuel Pass 2, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παρέχοντας μεγαλύτερη επιδότηση σε περισσότερους δικαιούχους. Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως 30.000 ευρώ, προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 45.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι 3,1 εκατομμύρια από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν την χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε υπηρετική περιοχή με την χρήση κάρτας ανέρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο από 45 ευρώ που ίσχυε. Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 100 ευρώ για το τρίμηνο από 55 ευρώ που ίσχυε. Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών, η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 60 ευρώ για το τρίμηνο σε ιππιωτική περιοχή και τα 70% και τα 70 ευρώ σε νησιωτική περιοχή. Συνεπώς, η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε ιππιωτική περιοχή και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή. Τα 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου 600 χιλιόμετρα μηνιαίως, με σκοπό την κάλυψη των απαραίτητων μετακινήσεων. Αυτή η επιδότηση, με τα σημερινά δεδομένα, ρίχνει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ. Και θα ακούσετε συγκεκριμένα παραδείγματα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε λίγο. Το κόστος αυτής της παρέμβασης εκτιμάται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερον, συνεχίζουμε να επιδοτούμε το πετρέλαιο κίνησης, ντίζελ, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Η επιδότηση είναι 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή, συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ, να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Το κόστος εκτιμάται στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, επιστρέφουμε εντός Αυγούστου, αντί για τον Νοέμβριο, τον ειδικό φόρο κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να υποβάλουν
αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό, δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Κατόπιν, το καταβλητό ποσό θα υπολογίζεται με βάση την αξία αυτών των αγορών και με ανώτατο όριο συντελεστή αναστρέμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ για το 2021. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης είναι να έχει υποβληθεί δήλωση ΟΣΔΕ και για το έτος 2022. Το κόστος εκτιμάται στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, το συνολικό κόστος των νέων παρεμβάσεων διαμορφώνεται στα 375 εκατομμύρια ευρώ. Οι πόροι για τη χρηματοδότησή τους προέρχονται από την καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού τον προηγούμενο μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η συνολικά καλύτερη πορεία των δημοσίων οικονομικών της χώρας έχει χρηματοδοτήσει τις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις για τον περιορισμό των δυσμενών συνοπειών της ακρίβειας στο πορτοφόλι του πολίτη. Πλέον, συνολικά μέτρα ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος του 2022 στηρίζουν ή και ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μέτρα, θα το επαναλάβω, πολύ περισσότερα του μέσου ευρωπαϊκού όρου από τα πιο γενναία πακέτα στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επιβεβαιώνουν τόσο η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και η έκθεση του Ινστιτούτου Μπρούγκελ. Μέτρα όπως είναι η επιδότηση ρεύματος και φυσικού αερίου, η αναδρομική επιστροφή του 60% της αύξησης ηλεκτρικού ρεύματος του προηγούμενου εξαμήνου, η επιδότηση καυσίμων για 6 πλέον μήνες, η ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων συμπατριωτών μας, η ενίσχυση κτηνοτρόφων, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λοιπάσματα, η επιδότηση ταξί, η επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, τα γυμναστήρια, τις σχολές χορού, η μόνιμη και σημαντική μείωση του ένφια, οι δαπάνες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, το διευρυμένο και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Συγκεκριμένα, πιο αναλυτικά στοιχεία θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής. Μέτρα που έρχονται να προσθεθούν σε σειρά πολιτικών στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι δεκάδες μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, οι πολιτικές μείωσης ανεργίας, η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού. Αποδεικνύεται έτσι ότι ως κυβέρνηση είμαστε σταθερά κοντά στην κοινωνία, δίπλα στον κάθε πολίτη, κυρίως τον πιο ευάλωτο συμπατριώτη μας, και θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά του για όσο απαιτηθεί, γενναία, αποφασιστικά, υπεύθυνα και ρεαλιστικά, στηρίζοντας τις ανάγκες του σήμερα δίχως να υπονομεύουμε τις προοπτικές του αύριο. Δωρή, λόγω σένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.